Είναι η αρμόδια επί των αθλητικών. Εδώ φιλοξενούμε τους υποψηφίους δημάρχους και θέλουμε, κυρία Ιωαννίδου, την τοποθέτησή σας για το αν πιστεύετε ότι η παρούσα διοίκηση, η διοίκηση Μπουτάρη, έκανε κάποιες αλλαγές στην πόλη που θεωρείτε προς τη σωστή κατεύθυνση και τι θα αλλάζατε εσείς, τι θα αλλάζατε σε αυτή την πόλη. Καταρχάς, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι έχουν γίνει σωστά βήματα προς μια κατεύθυνση. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το καθεστώς Παπαγεωργόπουλου. Ήταν για μας στη Θεσσαλονίκη ένα πραγματικά μαύρο καθεστώς, όπου ουσιαστικά συμφωνώ ότι τα κοινωνικά δικαιώματα ήταν υπό διωγμών. Ως ένα σημείο και υπήρξαν σοβαρά βήματα ως προς την κοινωνική δικαιοσύνη, την αναγνώριση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Αυτό το αναγνωρίζουμε. Από εκεί και έπειτα όμως, όσον αφορά στην ποιότητα ζωή μας, η οποία αυτή τη στιγμή εξαιτίας της κρίσης, των μνημονίων και όλης αυτής της κατάστασης, της περιραίουσας, υφίστανται μια δρυμία επίθεση. Πρώτα-πρώτα ας μιλήσουμε για το νερό μας. Ένας από τους βασικούς λόγους που εμείς είμαστε παρόντες σε αυτήν την εκλογική διαδικασία είναι το διακύβευμα σε σχέση με την ιδιωτικοποίηση της ΕΙΑΘ. Και βρισκόμαστε εδώ για να επενθυμίζουμε σε όλους τους πολίτες, σε όσους απευθυνόμαστε, ότι είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουμε. Αυτό που γίνεται με το δημοψήφισμα αυτές τις μέρες που θα γίνει στις εκλογές, ουσιαστικά είναι ο μεγαλύτερος μαζικός πολιτικός ακτιβισμός, ο οποίος έχει αγκαλιαστεί από την τοπική αυτοδιοίκηση. Και αυτό είναι μια πρώτη νίκη των κινημάτων, της πρωτοβουλίας. Υπάρχουν δυσκολίες στη διεξαγωγή του, όπως γνωρίζετε. Σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες, γιατί υπάρχει ανάγκη ενεργοποίηση των πολιτών. Mm-hmm. Γι' αυτόν τον λόγο είμαστε κι εμείς παρόντες, για να ζητήσουμε από τους πολίτες να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας, να πάρουμε το νερό στα χέρια μας, να ψηφίσουμε και να διεκδικήσουμε συγχρόνως και δημοκρατία και δικαιοσύνη για τις επόμενες γενιές. Γιατί το νερό δεν ανήκει σε εμάς, δεν μπορεί να ανήκει σε κανένα, γιατί ανήκει στα παιδιά μας. Αυτό. Επιπλέον, όχι μόνο αυτό. Αυτό είναι ίσως η ναυαρχίδα, ίσως το πιο επίγον που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν άλλα όμως τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Η ποιότητα ζωής μας εξαρτάται πολύ από το κυκλοφοριακό, από τον τρόπο με τον οποίο μετακινούμαστε στην πόλη. Και βλέπουμε ότι η μετακίνηση στην πόλη είναι πλέον για λίγους. Θα καταγραφούν οι απόψεις και στη συνέχεια της τηλεοπτικής. Θα τα πούμε αυτά πιο αναλυτικά. Και επειδή έχει να κάνει, η πόλη μας έχει να κάνει και με την καθαριότητα, θέλουμε να έχουμε μια καθαρή πόλη. Mm-hmm. Δυστυχώς εμείς πίσω από τους αριθμούς δεν βλέπουμε αυτό που θέλει να μας δείξει η διοίκηση. Εμείς βλέπουμε διαφορετικό πράγμα, διαφορετική αντανάκλαση στη ζωή μας. Η εικονική πραγματικότητα που μας παρουσιάζεται δυστυχώς δεν μας αγγίζει, ίσα ίσα μας ανησυχεί. Γι' αυτό θέλουμε να είμαστε παρόντες για να βρούμε ξανά την ουσία της καθημερινότητας μέσα στην πόλη. Και θα κλείσω λέγοντας ότι τώρα που είμαστε πιο φτωχοί, τώρα είναι που έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη τα συλλογικά αγαθά. Να υπάρχει σε αυτήν τη χώρα, σε αυτήν την πόλη αλληλεγγύη, είναι κάτι που περνάει και από το χέρι μας, αλλά είναι και κάτι που χρειάζεται πολύ το Δήμο, που είναι η μονάδα εξουσίας που είναι πολύ πιο κοντά στον πολίτη. Mm-hmm. Γι' αυτό εμείς πιστεύουμε ότι η αυτοργάνωση, ο Δήμος μπορεί να βοηθήσει μέσα από την αυτοργάνωση στο να προστατευθούν τα συλλογικά αγαθά που φύγονται από κεντρικές πολιτικές. Κύριε Κούτρα, η δική σας...